δικαιολογείται ακόμα και σήμερα η άρνηση της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ να διεκδικήσουμε τη δημιουργία ενός ενιαίου κρατικού φορέα παραγωγής υγειονομικού υλικού και μηχανημάτων, ώστε να μην εξαρτιόμαστε στα νοσοκομεία από τους εμπορικούς ανταγωνισμούς στα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχει άραγε κανείς που ξέχασε ότι αντί για την ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομείων με άμεσες μαζικές προσλήψεις, βιώσαμε τρεις διαδοχικές αναστολές χορήγησης κανονικών αδειών. Βιώσαμε μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ακόμα και από το ένα άκρο της Ελλάδας στο άλλο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι τα νοσοκομεία, για να μην καταρρεύσουν κάτω από το βάρος της επιδημίας, λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, όπως συνέβη σε άλλες καπιταλιστικές χώρες, όπου έχουν ήδη εφαρμοστεί οι ίδιες πολιτικές υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης, μετατράπηκαν σε νοσοκομεία μιας νόσου, εξομελίζοντας χιλιάδες ασθενείς και στέλνοντάς τους κυριολεκτικά στα νύχια των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Και αφού φάνηκε πιο φανερά από ποτέ ο παρασιτικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα, γιατί άραγε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας αρνείται ακόμα και σήμερα να διεκδικήσουμε την κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία και στην πρόνοια? Ποιον τα συμφέροντα προστατεύει με αυτή την τακτική, γιατί σίγουρα δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα τα δικά μας και τις ανάγκες των ασθενών? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα lockdown, τα περιοριστικά μέτρα, τις απαγορεύσεις συγκέντρωσης άνω των 9 ατόμων, αλλά και την πρώτη στην Ευρώπη κινητοποίηση των υγειονομικών τον Απρίλιο του 2020, που με πρωτοβουλία της ΟΕΝΚΕ και αγωνιστικών πρωτοβάθμιων σωματείων σπάσαμε το φόβο και την τρομοκρατία που καλλιεργούσε η κυβέρνηση. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τι στάση κράτησε η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗ? Όχι μόνο έκανε βήμα πίσω σε αντίθεση με αυτό που λέει στο πανό, αλλά κυριολεκτικά το έβαλε στα πόδια. Αρνήθηκε να στηρίξει την κινητοποίηση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και αποδέχθηκε, υποτάχθηκε στη λογική του νεκροταφείου που επιθυμούσε η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχει άραγε κανείς από μας που δεν αγανακτεί καθημερινά με τα αρνητικά ρεκόρ θανάτων λόγω των μεγάλων ελλείψεων στις ΜΕΔ, αλλά κυρίως, και αυτό καμιά φορά ξεχνιέται, λόγω της ανύπαρκτης παρακολούθησης των ομάδων υψηλού κινδύνου, υπερτασικών, διαβητικών, καρδιοπαθών, αφού οι δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας είναι εντελώς αποψηλωμένες? Υπάρχει κανείς που δεν αγανάκτησε όταν τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια τα διαδέχτηκαν οι αναστολές εργασίας χιλιάδων συναδέλφων, γιατί ακόμα και σήμερα μαζί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία επιμένουν στη μετατροπή του εμβολιασμού από βασικό όπλο για την αντιμετώπιση της επιδημίας σε εργαλείο εκβιασμών και ανατροπής των εργασιακών σχέσεων? Κανένας μας συνάδελφοι δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και όλοι θυμόμαστε τι στάση κράτησαν αυτοί που εμφανίζονται σήμερα ως δίθεν υπερασπιστές των δικαιωμάτων των συναδέλφων. Θυμόμαστε τις τοποθετήσεις των συνδικαλιστών της ΤΑΚΕ ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού πρέπει να είναι θέση και διεκδίκηση της Ομοσπονδίας. Θυμόμαστε τις δηλώσεις του επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ και απερχόμενου Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, που κυριολεκτικά εκλιπαρούσε την κυβέρνηση για λίγες εβδομάδες αναβολή των αναστολών εργασίας, μέχρι να προλάβει αυτός να πείσει τους συναδέλφους να εμβολιαστούν. Θυμόμαστε ότι μαζί οι συνδικαλιστές οι εκλεγμένοι της ΔΑΤΕ και της ΠΑΣΚΕ στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ, ορισμένοι από αυτούς είναι αντιπρόσωποι εδώ στο συνέδριο, καταψήφισαν την απόφαση της ΑΔΕΔΗ για να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας. Κυρίως όμως θυμόμαστε, και αυτό είναι το χειρότερο, ότι μαζί, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, απέκλεισαν συναδέλφους σε αναστολή από εκλογές σωματείων, όπως στον Ερυθρό και σε άλλα σωματεία, και σήμερα έχουν το θράσος να ζητούν την ψήφο τους.
Παρόμοια όμως ήταν η στάση που κρατήσανε και στο ζήτημα των συμβασιούχων. Οι χιλιάδες συμβασιούχοι συνάδελφοί μας από τη μια αντιμετωπίζουν την κυβερνητική πολιτική με τις απολύσεις, με την επαναφορά των εργολαβικών εταιριών, με τη μοριοδότηση κοροϊδία που δεν εξασφαλίζει την παραμονή τους και από την άλλη μαζί Πάσχε και Δάκε ψήφισαν και για 3,5 ολόκληρα χρόνια επέμεναν να εφαρμοστεί η απαράδεκτη εκλογική οδηγία που πέταγε έξω από τις εκλογές για την Ποεδίν του συμβασιούχου συναδέλφου. Μόλις 4 μήνες πριν από το συνέδριο αντιλήφθηκαν ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά και αναγκάστηκαν να δεχθούν τη συμμετοχή των συναδέλφων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ψυχιατρικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα 48 σοκ συνάδελφοί μας κινδυνεύουν με απόλυση, θέλουν να παλέψουν και το σωματείο εκεί αρνείται να τους εντάξει και να καλύψει τον αγώνα τους. Τροφή, συνάδελφοι. Εμείς μπροστά στον κίνδυνο ομαδικών απολύσεων προτείνουμε το συνέδριο να πάρει απόφαση ότι καλύπτουμε τους συναδέλφους που κινητοποιούνται και στις 20 του Ιούνιου να οργανωθεί μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση για το ζήτημα των συμβασιούχων. Κυρίως όμως, κανείς από εμάς δεν υπάρχει που να μην αγανάκτησε με τις υποκριτικές δηλώσεις δίθεν αναγνώρισης της προσφοράς μας, που συνοδευόταν βέβαια από τη συνέχιση της κοροϊδίας από όλες τις κυβερνήσεις με τη μη ένταξή μας στα βαρέα αντιγυνά, με τη μη αναγνώριση της επιδημίας COVID ως επαγγελματικής ασθένειας για τους υγειονομικούς και φυσικά με την ανύπαρκτη στήριξη των οικογενειών των συναδέλφων που χάθηκαν. Υπάρχει άραγε κανείς που δεν αγανάκτησε με τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας σε τηλεδιάσκεψη ότι δίθεν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία και γι' αυτό δεν προχωράει η ένταξη στα βαρέα αντιγυνά? Και ποια ήταν η στάση της Ομοσπονδίας? Την επόμενη έβγαλε ένα δελτίο τύπου που ανακάλυπτε ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξής μας στα βαρέα αντιγυνά. Υπάρχει κανείς που δεν αγανάκτησε με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών σε συνάντηση στο γραφείο του ότι σε όποιον υγειονομικό δεν του φτάνει ο μισθός του μπορεί να παραιτηθεί την ίδια στιγμή που η ακρίβεια και η φορολογία τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα και συνεχίζονται οι επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές δισεκατομμυρίων ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους που ψηφίζουν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήταν η απάντηση της Ομοσπονδίας στην πρόκληση αυτή? Αντί να πάρει την πρωτοβουλία να οργανώσει μαζί με άλλα σωματεία και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα αγώνα διαρκείας, αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης για ουσιαστικές αυξήσεις, για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, το ρεύμα και το καύσιμα, συνεχίστηκε η γνωστή τακτική με τις σκόρπιες κινητοποιήσεις και βασικό στόχο να εξασφαλιστούν λίγα λεπτά τηλεοπτικής προβολής στις δηλώσεις του απερχόμενου Προέδρου. Κυρίως όμως, κανένας από εμάς δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να ξεχάσει τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας. Στη Βουλή, τη μέρα που μετατρεπόταν το 4ο σε σειρά νοσοκομείο σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ότι το νοσοκομείο της Σαντορίνης, που με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε το συνάδελφοι, αποτελεί υποκατάστημα της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας, ΑΕΜΗ ΑΕ, είναι το πρότυπο για τη λειτουργία όλων των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αποδεικνύοντας για όλη μια φορά ότι οι σχεδιασμοί για μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ανώνυμες εταιρείες δεν οφείλονται στην νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούν συνειδητό στόχο όλων των κυβερνήσεων για την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετατροπή των μονάδων υγείας σε αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για εμάς τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς. Εδώ όμως, συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν συγκεντρωθήκαμε απλά και μόνο για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για την πολιτική που αξιοποιεί ακόμα και την επιδημία για να ενισχύσει την επιχειρηματική δράση σε βάρος μας. Οι συνάδελφοι που μας εξέλεξαν να τους εκπροσωπήσουμε, που με τις συνδρομές τους πληρώνουν τα έξοδά μας,
περιμένουν κάτι θετικό να βγει από το συνέδριο αυτό. Για να μην προδώσουν την εμπιστοσύνη τους, για να μην πάνε τα χρήματά τους χαμένα, χρειάζεται με ευθύνη όλων μας να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Να μην περιοριστούμε στην περιγραφή των προβλημάτων, να αναζητήσουμε τις αιτίες. Τι φταίει πρώτα απ' όλα που η ζωή μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Να αναλογιστούμε όμως και τι υγειονομικό κίνημα, τι ομοσπονδία χρειαζόμαστε για να ανοίξει ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο. Σας ρωτάω, συνάδελφοι, υπάρχει έστω και ένας από εσάς που πιστεύει ότι με το πρόγραμμα δράσης που ακολουθεί η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας μας, με σκόρπιες κινητοποιήσεις, χωρίς προετοιμασία, χωρίς σχέδιο κλιμάκωσης, χωρίς προσανατολισμό στη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων, πρώτα απ' όλα στο πρωτοβάθμιο σωματείο, μπορούμε να ανακόψουμε ή έστω να καθυστερήσουμε την επίθεση στα δικαιώματά μας? Υπάρχει έστω και ένας από εσάς που πιστεύει ότι με αυτή την τακτική μπορούμε να κερδίσουμε έστω και ένα από τα μεγάλα αιτήματα που διεκδικούμε και δικαιούμαστε? Το πιο χαρακτηριστικό, επιτρέψτε μου να πω ότι η δικιά της αποφασιστική συμβολή στην υπονόμευση της δράσης της Ομοσπονδίας έχουν και οι άλλες δύο παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Την περίοδο κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνδικαλιστές του Άρματος έψαχναν την παραμικρή αφορμή για να αποχωρήσουν από τις συνεδριάσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Τώρα που είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ καταψηφίζουν όλες σχεδόν τις αποφάσεις που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, ακόμα και αυτές που αφορούν συνδικαλιστικές διώξεις συναδέλφων. Το πιο χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα δράσης, εντός εισαγωγικών δράσης, της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, είναι το ζήτημα που είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Το ζήτημα του πολέμου, της απαράδεκτης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και κυρίως της εντυνόμενης εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας. Με εξαίρεση μία και μοναδική ανακοίνωση κατά δίκης της απαράδεκτης ρωσικής εισβολής για την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει συμμετοχή της χώρας μας για να εξασφαλίσει μερίδιο της Λίας για την τόπια άρχουσα τάξη, δεν υπάρχουν αμερικάνικες φάσεις του θανάτου, δεν υπάρχει ούτε καν η αυξανόμενη επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης στο Αιγαίο και στην Θράκη. Η αφωνία της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας σε αυτά τα ζητήματα, που είναι κυριολεκτικά ζητήματα ζωής και θανάτου, εξηγούνται, αν λάβουμε υπόψη, ότι αποτελούν κοινό στρατηγικό... Τελειώνω. Είμαι εκτός από τους παράδειγμα, τελειώνω σε δύο λεπτά. Λοιπόν, εάν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει κοινό στρατηγικό στόχος που πέρα από επιμέρους διαφορές ενώνει τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και την Ελληνική Λύση, και αυτό είναι μετατροπή της χώρας μας σε σημειοφόρο των συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή. Τις συνέπειες θα τις πληρώσουμε εμείς, όχι μόνο με την αντικατάσταση του ακριβού εισαγόμενου ρωσικού φυσικού αερίου με το ακόμα ακριβότερο αμερικάνικο ρωσικό φυσικό αέριο, όχι μόνο με τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, όχι μόνο για τις νέες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές τους ομίλους που θα πληρώσουμε εμείς που έχουν αναλάβει την αποθήκευση και μεταφορά του αμερικάνικου φυσικού αερίου, κυρίως όμως με τη μετατροπή της χώρας μας σε ορμητήριο θανάτου και στόχο πιθανών αντιπίνων. Ξεκαθαρίζουμε, συναδέλφισες και συνάδελφοι, ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση εκλεγεί στις επερχόμενες εκλογές, όπως κι αν ονομάζεται, νεοφιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική, προοδευτική, συμμαχική ή μονοκομματική, από τη στιγμή που υπηρετεί τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους, οι απώλειες των εργαζομένων θα συνεχιστούν και θα μεγαλώσουν οι κίνδυνοι για την υγεία, για την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Έχουμε άλλωστε πλούσια την εμπειρία από την πρόσφατη προοδευτική κυβέρνηση που όχι μόνο μας φόρτωσε το τρίτο μνημόνιο και δεκάδες άλλες αντιλαϊκούς νόμους, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Μπροστά, συνάδελφοι, και απέναντι στη μυρολατρεία του τίποτα δεν γίνεται,
απέναντι στο βόρειο ελπίδων για μια λύση από τα πάνω, για νέους σωτήρες που και πάλι είναι και δοκιμασμένοι στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, προβάλλει πραγματική διέξοδος για τις εργαζόμενες. Τα παραδείγματα των αγώνων των εργαζομένων στην Κόσκο, στη Λάρκο, στην Ήρθους και αλλού. Το παράδειγμα τη συλλογική σύμβαση των οικοδόμων με 38% αυξήσεις του μισθού μας δείχνουν τον δρόμο. Μας δείχνουν τον δρόμο κοινού αγώνα τη συμπόρεση των υγειονομικών με τους υπόλοιπους εργαζόμενους ενάντια στο πραγματικό μας κοινό εχθρό, ενάντια σε αυτούς που θησαυρίζουν από τη φτώχεια μας, ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους στηρίζει. Στον δρόμο αυτό προσπαθήσαμε σωματεία που έχουν την ευθύνη λειτουργία τους συνδικαλιστές της αγωνιστικής εισπύρωσης υγειονομικών να πατήσουμε. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε και αναγνωρίζετε την πρωτοπόρα δράση σε δύσκολες συνθήκες, συνθήκες υποχώρησης του κινήματος, των σωματείων στη Δράμα, στη Λευκάδα, στην Πρέβεζα, στον Ευαγγελισμό, στο Θριάσιο, στο ΚΑΤ, στο Μεταξά, στο Δαφνί, στη Σάμο, στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, στη Χίο, στη Ρόδο, στη Κόκο, στη Άσμο. Με αυτόν τον δρόμο μπορούμε να συναντηθούμε πολλά σωματεία ακόμα. Με ευκαιρία την πανελλαδική σύσκεψη που πάμε στις 18 και 19 του Ιούνιου. Χρειάζονται όμως και ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της Ομοσπονδίας. Χρειάζεται Ομοσπονδία που να διεκδικεί, όχι να κάνει θέατρο, να διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού και ταυτόχρονα ριζικές αλλαγές. Να διεκδικεί να ανοίξει ο δρόμος που εμείς, ο λαός, θα είμαστε αφέντες στον τόπο μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, εμείς ξέρετε ποιοι είμαστε, ξέρετε τι παλεύουμε. Ξέρετε ότι δεν χαϊδεύουμε αυτιά, δεν λέμε άλλα τη Δευτέρα και άλλα την Κυριακή. Σας καλούμε να εμπιστευτείτε την πλατιά αγωνιστικής εισπύρωσης σωματείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αποτελούν το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Να εμπιστευτείτε τη μαχητικότητα, τη σταθερότητα, τη δυνατότητά του να οργανώνει και να περιφρουρεί αγώνες για να έρθει πιο κοντά η μέρα που εμείς οι εργαζόμενοι που παράγουμε τον πλούτο με τη δουλειά μας θα τον απολαμβάνουμε και όχι να μας τον κλέβουν μια χούφτα καπιταλιστές. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ζήσουμε πραγματικά καλύτερες μέρες. Ζητώ από το Προεδρείο ένα λεπτό για ένα διαδικαστικό ζήτημα. Για ένα διαδικαστικό ζήτημα. Ένα λεπτό. Θέλω να θέσω υπόψη των συνέδρων δύο σημαντικά ζητήματα για τη διαδικασία του συνεδρίου. Πρώτον, προς προβληματισμό. Αναρωτιόμαστε, σε 14 σωματεία που δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο εκλεγμένο, δεν λειτουργεί το σωματείο και εξέλεξαν αντιπροσώπους για την ΠΟΕΔΗ, αφού δεν υπάρχει σωματείο εδώ και χρόνια, ποιος οργάνωσε εκλογοαπολογιστική συνέλευση, ποιος κάλεσε το δικαστικό, ποιος το πλήρωσε, ποιος οργάνωσε τις εκλογές. Όχι ένα, 14 σωματεία έχουν στείλει αντιπροσώπους εδώ, χωρίς να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο εδώ και χρόνια. Και δεύτερον, προβληματισμό το βάζω συνάδελφο. Και δεύτερον και κλείνω. Βλέπω εκεί στην αφίσα της DC αξιοπιστία και αξιοπρέπεια. Θα πω ένα παράδειγμα. Ομόφωνα είχαμε πάρει απόφαση στην Επιτροπή Πιστοποίησης όταν ένα σύνεδρος παραιτηθεί να μην γίνεται δεκτή και όλοι καταλαβαίνετε γιατί ανάκληση της παραίτησής του. Το καταλαβαίνετε γιατί, τι πιέσεις ασκούνται σε κάποιον που παραιτείται, στέλνει παραίτηση και μετά από 2-3 μέρες κάνει ανάκληση. Πάνε να περάσουν ανάκληση παραίτησης, συναδέλφοι σας είναι στη διάθεση όπου θέλει και το όνομα της συναδέλφης σας και το σωματείο που είναι εκλεγμένο, η οποία παραιτήθηκε γιατί έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο, έχω την παραίτησή της, έχω και το εισιτήριο και εισιτήριο, παραιτήθηκε η συναδέλφισσα για λόγους υγείας, πέσανε πάνω της λυτή και δεμένη να την αναγκάσουν να κάνει ανάκληση, κάνει ανάκληση η συναδέλφισσα και δεν εφαρμόζεται και μάλιστα η πρόταση
Η πρόταση να μην έχω άδικο που παραστάσει, αυτό δεν θα αποφασίσει. Ο Παντέλης δεν ξέρω ο Κατονόπουλος αν είναι. Είπαμε ότι όταν είναι παρετήσει δεν τις παίρνουμε πίσω. Ομόφωνα, δεν ομόφωνα. Και πρόταση του Κεντικίδη ήταν να μην δεχόμαστε, να μην δεχόμαστε ανακλήσεις παρετήσεων. Με πρόταση του Κεντικίδη πάνε να φέρουν.